Ωραία, είμαστε έτοιμοι λοιπόν. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα διάλεξη του μαθήματος Συστήματα Παράλληλης και Καταναμενής Επεξεργασίας. Διανύουμε την 10η εβδομάδα. Έχουμε ακόμα 4 εβδομάδες. Αυτήν και άλλες 3. Είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος, όπως το έχετε καταλάβει. Έχουμε υλοποιήσει την ύλη μέχρι αυτό το σημείο, έχουμε την ύλη, καλύψει την ύλη μέχρι αυτό το σημείο εντός προγράμματος και σε λίγο καιρό θα σας ζητηθεί να πείτε τη γνώμη σας, να αξιολογήσετε το μάθημα. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία, αλλά οσύθιστε, μετά το Πάσχα ενεργοποιείται αυτή η διαδικασία και κατά την αξιολόγηση θα κληθείτε να πείτε τη γνώμη σας. Συνήθως, τη γνώμη την εκφράζουν άτομα που έχουν δυσαρεστηθεί με το μάθημα και από ό,τι βλέπω στις προηγούμενες αξιολογήσεις, άτομα που δυσκολεύονται πάρα πολύ γιατί έχουν κενά. Εν τούτοις, θα ήθελα να ακούσω και τις απόψεις στην αξιολόγηση, που είναι ανώνυμη, υπενθυμίζω, και από τους υπολείπους. Θα ήθελα λοιπόν, αντί για 10 άτομα στα 100 που συνήθως αξιολογούν, να το ανεβάσουμε αυτό το νούμερο. Γιατί θέλω κάποια καλύτερη αντιπροσώπευση και κατά πόσο ο τρόπος γενικότερα υλοποίησης των διάφορων διδακτικών ενοτήτων, ο τρόπος που γίνονται τα εργαστήρια, δεδομένου βέβαια και των συνθήκων που βιώνουμε, που γίνονται όλα από απόσταση, κατά πόσο εσείς με το πέρας του μαθήματος, με το τέλος των 13 αυτών εβδομάδων, έχετε πραγματικά μάθει, έχετε κατανοήσει τι είναι παράλληλα στήματα, δηλαδή έχουμε πετύχει στο στόχο μας. Αν δηλαδή στο τέλος έχετε μάθει τα βασικά της παραλληλοποίησης, έχετε εξοικειωθεί με τα δύο πιο σημαντικά frameworks που συναντούμε στα συστήματα παράλληλης καταναλωμένης επεξεργασίας, αν έχετε γνωρίσει τη θεωρία, τα προβλήματα που υπάρχουν στον τομέα, τότε θα έχουν επιτευχθεί οι στόχοι. Θα πρέπει λοιπόν να εκφράσετε την άποψή σας κατά πόσο θα το έχουμε πετύχει αυτό, ίσως κάποιες προτάσεις βελτίωσης, αν υπάρχουν. Και σε κάποιο σημείο κρίνεται και βέβαια και τον καθηγητή, εμένα. Θα πρέπει να σκεφτείτε και κατά πόσο υπάρχει συνέπεια στο μάθημα, δηλαδή κατά πόσο γίνονται όλα τα μαθήματα. Γιατί έχει παρατηρηθεί ότι κάποιοι φοιτητές δίνουν υψηλές βαθμολογίες σε καθηγητές που έχουν ένα πιο χαλαρό τρόπο εκπόνησης διδακτικών καθηκόντων, ίσως κάνουν και λιγότερες εβδομάδες, 13 από τις 13 εβδομάδες. Το θέμα είναι, εσείς πρέπει να σκεφτείτε αν μαθαίνετε περισσότερο με τον τρόπο το να γίνονται όλα τα μαθήματα 13 εβδομάδες, όπως είναι η κοινομαθησία και ο κανονισμός, ή με μια άλλη προσέγγιση που κάποιοι δυστυχώς ακολουθούν, που νομίζω ότι δεν είναι και η σωστή. Ευτυχώς είναι ελάχιστες οι εξαιρέσεις. Αλλά γενικότερα πρέπει να αξιολογήσετε το μάθημα με όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικά κριτήρια και σε βέβαια σύγκριση και με τα υπόλοιπα μαθήματα και γενικότερα και το πρόγραμμα που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο μάθημα. Τώρα, κάποιο άλλο νέο που θέλω να σας πω είναι ότι εγκρίθηκε από το Πανεπιστήμιο, από το πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας, η επιπρόσθετη τοποθέτηση ωρών σε αυτό το μάθημα και σε κάποια άλλα μαθήματα που θεωρούνται δύσκολα. Και αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν άλλες 2 ώρες που θα γίνουν κάθε εβδομάδα έως το τέλος του εξαμήνου. Δηλαδή για τις επόμενες 4 εβδομάδες θα βρούμε ένα 2ωρο, το οποίο θα το βρούμε αύριο στο εργαστήριο. Ένα άλλο 2ωρο που όμως δεν θα παραδίδεται νέα ύλη, είναι ενισχυτική ύλη. Δηλαδή σε αυτό το 2ωρο δεν θα γίνεται καταρχήν από μένα, ούτε καν εγώ θα έχω βέβαια συνεννοηθεί με το αντίστοιχο άτομο το τι θα κάνει, αλλά θα είναι ένα 2ωρο όπου θα είναι ενισχυτικό, όπως αναφέρει το πρόγραμμα. Δηλαδή θα σας βοηθήσει να κανονίσει καλύτερα την ύλη και να επιλύσετε απορίες. Και αυτό που σκέφτομαι είναι η εργασία
που σας έχει ήδη ανακοινωθεί για την παραλληλοποίηση, δηλαδή να δουλεύετε κομμάτια κώδικα της εργασίας και να τα προχωράτε μαζί προκειμένου να καλύψετε πιθανά ερωτήματα αν έχετε. Δηλαδή προγραμματισμός στη C, OpenMPI, OpenMP και αν υπάρχει και χρόνος βέβαια, θα καλυφθούν και άλλα θέματα του μαθήματος, όπως για παράδειγμα το grid computing, το cloud. Βέβαια θα το δούμε και στο εργαστήριο το cloud, αλλά ερωτήματα που ίσως σας δημιουργηθούν θα καλύπτονται σε αυτές τις ώρες που θα είναι από το άτομο που έχει ορίσει το τμήμα. Και σε άλλα μαθήματα βέβαια γίνεται, όχι μόνο στο δικό μάθημα, σε διάφορα μαθήματα έχουν οριστεί επιπρόσθετες ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας. Εκτός λοιπόν από αυτά τα θέματα, να επιθυμίσω ότι αύριο έχουμε εργαστήριο, θα συνεχίσουμε με το OpenMP. Καλείστε λοιπόν να ξαναδιαβάσετε το θεωρητικό υπόβαθρο για το OpenMP, γιατί φαντάζομαι στις δύο προηγούμενες εβδομάδες αρκετοί από εσάς δεν ασχοληθήκατε με τα μαθήματα και λογικό είναι, ύστερα από τόσο πίεση, ίσως από την έντονη κεντατική διεξαγωγή όλων των μαθημάτων, ίσως καλό θα ήταν να ξεκουραστείτε, ελπίζω να ξεκουραστήκατε. Και έχουμε όμως άλλες 4 εβδομάδες. Άρα διαβάστε το θεωρητικό υπόβαθρο για το OpenMP, γιατί αύριο συνεχίζουμε σε ακόμα πιο προχωρημένα θέματα σε παραλληλοποίηση με το OpenMP. Υπενθυμίζω ότι στη 13η εβδομάδα υπάρχουν οι εξετάσεις του εργαστηρίου, υπάρχουν εξετάσεις κιόλας, η παρουσίαση ενός ερευνητικού άρθρου που σας έχω δώσει τη θεματική ενότητα που καλείστε να βρείτε να παρουσιάσετε, και αυτό σημαίνει ότι αν δεν έχετε επιλέξει κάποιο άρθρο μπορείτε να το κάνετε και να μας ρωτήσετε, βέβαια να ρωτήσετε εμένα και άτομα της ομάδας μου κατά πόσο εμπίπτει στην ερευνητική περιοχή που σας έχω δώσει, που συνδέεται με τα παράλληλα καταναμημένα συστήματα. Και αν θέλετε να ρωτήσετε και κάτι παραπάνω για τον τρόπο παρουσίαση, έχω δώσει κάποιες οδηγίες, αλλά βρισκόμαστε και εδώ, όπως και στην ενισχυτική, στις 2 ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας, να συζητήσετε αυτά τα θέματα. Λοιπόν, ας σας δείξω κάποια θέματα που τα θεωρώ πολύ ενδιαφέροντα για το μάθημά μας. Καταρχήν, είναι ένας επεξεργαστής, όπως βλέπετε εδώ, όπου έχει 80 cores, 80 πυρήνες. Αυτός ο επεξεργαστής, Ampere Ultra, έχει λοιπόν επεξεργαστές ARM και μάλιστα, όπως βλέπετε, 80 επεξεργαστές, 80 cores, στο ίδιο ασφαλώς υπόστρωμα πυρητίου. Είναι ένα νούμερο που δύσκολα μπορούμε να το δούμε στις κλασικές αρχιτεκτονικές X86. Και βέβαια είναι ARM επεξεργαστές, δηλαδή οι δυνατότητες που παρέχουν οι δυνατότητες αυτής της αρχιτεκτονικής των 80 επεξεργαστών είναι συγκρίσιμες με πολύ λιγότερες επεξεργαστές σε κλασικές αρχιτεκτονικές διακομιστών, όπως τη Intel ή της AMD. Βέβαια, δεν έχουμε κάποιο benchmark για να το συγκρίνουμε, αλλά αυτό σίγουρα θα έχει χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, αλλά ως προς επιδόσεις είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το εξετάσουμε. Επίσης, υπάρχουν και άλλα τέτοια τσιπάκια με 64 επεξεργαστές, για παράδειγμα, αυτός ο επεξεργαστής, ο Graviton. Αναφέρει για τον επεξεργαστή ότι η αρχιτεκτονική αυτή υποστηρίζει έως 80 επεξεργαστές, διατηρεί συνέπεια μνήμη, συνέπεια μέσω ενός δικτύου διασύνδεσης, ασφαλώς έχει ελεκτές μνήμης και ούτω καθεξής. Κρυφές μνήμες, 32 MB κοινή μνήμη σε όλους τους 80 επεξεργαστές και ούτω καθεξής. Υπάρχουν λοιπόν κάποια στοιχεία για αυτόν τον επεξεργαστή, γιατί σας έχω πει ότι γίνεται εδώ και χρόνια μια προσπάθεια από την ARM να πείσει
τους vendors, τους κατασκευαστές σούπερ υπολογιστών και data center, να χρησιμοποιήσουν ARM επεξεργαστές. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι θα θέλουν να έχουμε καλύτερη ενεργειακή εκμετάλλευση των πόρων του data center. Θα δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί αυτή η μάχη. Και μια που αναφερόμαστε σε ARM υπολογιστές, σε ARM επεξεργαστές, είναι αυτό το σύστημα, το Fugaku της Ιαπωνίας, βασίζεται εξ ολοκλήρου σε ARM επεξεργαστές. Είναι λοιπόν ένας super computer και μάλιστα όπως το είδα σήμερα παραμένει στην πρώτη θέση και μπορώ να σας φέρω το link. Δηλαδή για την top 500 λίστα με τους πιο γρήγορους επεξεργαστές. Στη λίστα το 500, η τελευταία ενημέρωση είναι Νοεμβρίου 2020, υπενθυμίζω κάθε 6 μήνες γίνεται αυτή η ενημέρωση, και παρατηρούμε ότι στην πρώτη λίστα παραμένει ο σούπερ υπολογιστής Fugaku στην Ιαπωνία, όπου έχει 7, βλέπετε εδώ, 7,6 εκατομμύρια πυρήνες. Και έχει teraflops, σχεδόν τριπλάσια περισσότερα teraflops από το δεύτερο στη λίστα που είναι στην Αμερική. Βέβαια η κατανάλωση βλέπετε είναι και αυτή τριπλάσια. Δηλαδή από 30.000, μάλλον δεν είναι 30, είναι από 30 κιλοβατόρες, τι είναι αυτό το νούμερο, το κάνω λίγο zoom. Όχι, από 30.000 κιλοβατόρες είναι στην λίστα αυτή, το άλλο βρίσκεται με 10.000 κιλοβατόρες, δηλαδή τριπλάσια κατανάλωση ενέργειας. Όμως κοιτάξτε πόσους πολλούς παραπάνω πυρήνες έχει. Αυτό το σύστημα, όπως είπαμε, το Fugaku είναι ένα σύστημα εξ ολοκλήρου με ARM επεξεργαστές. Και όπως αναφέρει το άρθρο, έχει 400 racks, αυτές τις ντουλάπες που λέμε, που είναι μέσα στο data center, όπου αποτελείται από ARM επεξεργαστές. Βασικά το 95% αποτελείται από ARM επεξεργαστές. Φαντάζομαι έχει και κάποιους άλλους επεξεργαστές, όπως αναφέρει, για κάποια άλλα θέματα, π.χ. ίσως για αποθήκευση, και, δηλαδή για ελεκτές μέσων αποθήκευσης. Αναφέρεται ως ένα energy efficient system, βέβαια κάποιος θα πει με αυτό είδαμε έχει 3 φορές μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας, αλλά η αποδοτικότητα, η ενεργειακή αποδοτικότητα ενός συστήματος εξαρτάται με την απόδοση. Και βλέπετε εδώ ότι για κάθε watt έχει περίπου 17 gigaflops. Γι' αυτό είδαμε ότι είναι πολύ μεγαλύτερη η απόδοση του συστήματος και μεγαλύτερη κατανάλωση. Και για να είναι πιο δίκαιο, γίνεται μια διαίρεση της κατανάλωσης ενέργειας προς τα flops για να δούνε στη μονάδα μέτρησης του ενός watt τι απόδοση έχει αυτό το σύστημα. Εκείνο το σύστημα βέβαια αυτό εδώ πέρα είναι με επεξεργαστές 48 απίρινους ARM της αρχιτεκτονικής V8. Μία σύγκριση μόνο να σας πω, το Raspberry έχει αρχιτεκτονική V7. Το Raspberry δηλαδή το single board computer όπου έχει ένα διπύρινο τετραπύρινο επεξεργαστή είναι V7 αρχιτεκτονική, αυτό είναι V8. Και να φέρει λοιπόν τις δυνατότητες που έχει και όπως ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, βαθιάς μάθησης και ούτω καθεξής. Είδαμε λοιπόν τους εκατομμύρια πυρήνες που έχει και όπως περιγράφουν αυτοί οι κατασκευαστές, ενώ σε άλλες περιπτώσεις τα super computers αποτελούνται από CPU και GPU, δηλαδή έχουμε NVIDIA συνήθως, όπου θέλει άλλο τρόπο προγραμματισμού, CUDA, και CPU που μπορεί να είναι OpenMP, OpenMPI κτλ. Άρα θέλει δύο διαφορετικά προγράμματα, ένα για GPU και ένα για CPU. Αυτό το σύστημα
έχει την ιδιαιτερότητα, όχι δεν είναι ιδιαιτερότητα, απλώς έχει την απλότητα ίσως, ότι είναι μόνο CPU. Δεν έχει καθόλου GPU. Άρα όλες αυτές οι μονάδες αποτελούνται μόνο από επεξεργαστή. Δηλαδή το OpenMPI και OpenMP εκτελείται χωρίς κάποια έξτρα συγγραφή κώδικα για GPU. Ως προς το κόστος, $1 δισεκατομμύριο, μπορούμε να το φανταστούμε ότι αν είναι ισοτιμία για λόγους απλότητας θεωρήσουμε 1:1, μπορεί €1 δισεκατομμύριο. Αρκετά μεγάλο κόστος. Γι' αυτό και τέτοιους super computers κατασκευάζουν οικονομίες αρκετά δυνατές. Εμείς, όπως ξέρετε, έχουμε ένα super computer, τον Άρης, στην Αθήνα, αλλά λόγω μη έβρεσης πόρων δεν αναπτύσσεται περαιτέρω. Γι' αυτό και κάποιες υποδομές που βασίζονται σε data center που παρέχονταν παλιά σε φοιτητές, όπως ο ωκεανός, πια δυσλειτουργεί περιμένοντας κάποια αναβάθμιση για να δώσει τη δυνατότητα και σε νέους χρήστες να τη χρησιμοποιήσουν. Ως το που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όπως βλέπετε εδώ, σε disaster prevention simulation, δηλαδή σε προσομοιώσεις αποφυγής καταστροφών. Είμαι απλά λόγια. Έχουμε κάποια πόλη, προσομοίωση και αν γίνει σεισμός, τι ζημιές θα πέσει και πού και τι μπορούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε. Ποια κτίρια θα πέσουν ίσως, ποιοι δρόμοι θα κλείσουν. Άρα πώς η επόμενη αμέσως στιγμή μετά την καταστροφή, τι μπορούμε να κάνουμε για να την κάνουμε όσο πιο ανώδυνη γίνεται. Επίσης, χρησιμοποιείται αυτό το super computer για τεχνολογίες για την παραγωγή ενέργειας, για τη μετατροπή, για την αποθήκευση, για έβρεση νέων υλικών και την υποστήριξη νέων τεχνολογιών. Και όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί ο συγγραφέας, η βιομηχανία των super computers είναι ένα παιχνίδι leapfrog. Leapfrog είναι το πίδημα του βατράχου. Αυτός ο διασκελισμός που κάνει ο βάτραχος και πάει μπροστά, μετά έρχεται μια άλλη χώρα, πάει πιο μπροστά και ούτω καθεξής. Δηλαδή, μια χώρα επενδύει στο super computer της, σαν super computer, με πολλά cores, πολλά nodes, στη συνέχεια όμως δεν το αναπτύσσει, δεν προσθέτει συνεχώς νέα cores, γιατί έχει ένα μεγάλο κόστος το να είσαι πρώτος σε αυτή τη λίστα. Κάποια άλλη χώρα επενδύει, βρίσκεται πιο μπροστά, δηλαδή τώρα είδαμε η Ιαπωνία είναι μπροστά σήμερα, αν κάποιος θελήσει να δει τη λίστα. Πριν από λίγο καιρό ήταν στην Κίνα. Πριν από κάποια χρόνια, Αμερική. Συνεχώς υπάρχει αυτό το leapfrogging που ο ένας πηδάει μπροστά από τον άλλο. Δηλαδή τώρα η Αμερική, επειδή έχει καιρό να βγει πρώτη στη λίστα, ενδεχομένως θα κάνει κάποια αναβάθμιση και θα βρεθεί πρώτη στη λίστα. Σε κάποιο δηλαδή υπερσύστημα που έχει, θα προσθέσει μερικά χιλιάδες cores και θα βρεθεί ένα βήμα μπροστά. Είναι λοιπόν αυτό το ένα παιχνίδι διασκελισμού βατραχιών, όπως αναφέρει ο συγγραφέας. Λοιπόν, κάποιο άλλο άρθρο αφορά το hyperthreading και το OpenMP, ότι το OpenMP εκμεταλλεύεται το hyperthreading, αναφέρει αυτό το άρθρο. Τώρα το hyperthreading, η υπερνημάτωση, το είχαμε δει στην αρχιτεκτονική υπολογιστών, είναι η δυνατότητα όπου χωρίζεται το κομμάτι του fetch, decode, σε δύο ανεξάρτητες ροές, ακόμα και να έχουμε μία ροή, ένα data path, το πρώτο κομμάτι χωρίζεται σε δύο και δίνει την ψευδέστηση ότι έχουμε δύο επεξεργαστές, αλλά εντούτοις το σύστημα το βλέπει ως δύο, αν είναι το κατάλληλο λειτουργικό σύστημα, αλλά όλα εκτελούνται από ένα data path. Από ένα data path, εντούτοις όμως, εκμεταλλεύεται καλύτερα την παραλία, γιατί κάποια blocks από τις εργασίες μπλοκάρονται και τότε έρχονται κάποια άλλα
τμήματα κώδικα να καλύψουν αυτό το μπλοκάρισμα και να συνεχίσουν την εκτέλεση και να παραχθεί χρήσιμο έργο. Κάποια εδώ στοιχεία, να χρησιμοποιούνται νήματα, αποθήκες νημάτων, δηλαδή δημιουργία πολλών νημάτων και να τα χρησιμοποιούμε στον κώδικα. Στη συνέχεια, να μην το παρακάνουμε, δηλαδή πρέπει να έχουμε αριθμό νημάτων ίδιο με τον αριθμό των επεξεργαστών. Βέβαια, σε περίπτωση που έχουμε υπερνημάτωση, μπορούμε να φτάσουμε μέχρι τον αριθμό το συνολικό με την υπερνημάτωση. Για παράδειγμα, το Πλειάδες έχει 8 επεξεργαστές, αλλά λόγω υπερνημάτωσης εμφανίζονται 16 επεξεργαστές. Μπορείτε μέχρι 16. Βέβαια, δεδομένου ότι είναι ένα σύστημα που το χρησιμοποιούν δεκάδες χρήστες, το speed-up ποτέ δεν θα φτάσει να είναι πάνω από 8, που είναι ο αριθμός των επεξεργαστών. Αλλά αν έχουμε input-output-bound πρόβλημα, δηλαδή διαβάζει συνεχώς από το δίσκο δεδομένα, τότε μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε αυτό καλύτερα, γιατί κάθε φορά που διαβάζει κάτι από το δίσκο, μπλοκάρεται εκείνο το νήμα και μπορεί να συνεχίσει ένα άλλο νήμα προς συνεργασία. Δηλαδή, θέλουμε την υπερενημάτωση για να καλύπτουμε περιπτώσεις που οι εφαρμογές μας χρησιμοποιούν πολύ είσοδο-έξοδο. Minimize synchronization, να έχουμε ελαχιστοποίηση των σημείων συγχρονισμού. Υπενθυμίζω, ένα σημείο συγχρονισμού, για παράδειγμα, είναι το barrier. Ένα άλλο σημείο συγχρονισμού είναι στο σημείο που κλείνουμε το structure block του OpenMP Parallel. Γι' αυτό σας λέω, μην ανοίγετε και κλείνετε συνεχώς parallel section, parallel, OMP parallel blocks. Μια φορά την ανοίγουμε στην αρχή και μια φορά στο τέλος την κλείνουμε. Επίσης, προσπαθήστε να έχετε όσο πιο ανδρομερή προγραμματισμό, coarse grain, δηλαδή όσο πιο ανεξάρτητα εργάζονται τα νήματα και οι ροές, τόσο καλύτερο. Τόσο το καλύτερο, γιατί το fine grain, δηλαδή τα πολύ μικρά τμήματα παραλληλοποίησης, σημαίνει συνδέονται με συγχρονισμό. Και το άρθρο αναφέρεται για το OpenMP, για τα ιδιωτικά και τα κοινόχρηστα δεδομένα και κάποια αποτελέσματα. Ωραία. Λοιπόν, ένα άλλο άρθρο που θέλω να σας δείξω αφορά για τα data center, δεδομένου ότι όλα αυτά που δημιουργούμε εκτελούνται σε συστήματα με πολλούς επεξεργαστές και κάποια στο cloud, σε data center. Και ας δούμε λοιπόν κάποιες φωτογραφίες από data center που βρίσκεται στο Facebook. Τις φωτογραφίες μόνο θα δούμε, που εμφανίζονται να είναι και λίγο δυστοπικά, αλλά πρέπει να σκεφτούμε, για παράδειγμα, χαμηλός φωτισμός. Χαμηλός φωτισμός γιατί θέλει κάποια καλύτερη ενεργειακή εκμετάλλευση. Γιατί να καίνε τα φώτα εφόσον μόνο οι υπολογιστές βρίσκονται. Εννοείται κάποιοι τεχνικοί που βρίσκονται. Εγώ παρατηρώ την καθαρότητα του χώρου που υπάρχει, που είναι ένα σημείο που, δηλαδή, αυτή η εφταξία στο χώρο εργασίας βοηθάει θετικά τους εργαζόμενους να δουλεύουν σε αυτό το χώρο. Άλλο ένας έτσι πεντακάθαρος διάδρομος και άλλο ένας διάδρομος που βρίσκεται γεμάτο με παλιά σκουπίδια. Βλέπετε εδώ τα cabinets, όλα αυτά είναι τα cabinets που μέσα σε αυτά τοποθετούνται τα racks. Καταστροφή δίσκων, επειδή έχουν ευαίσθητα δεδομένα, πηγαίνουν σε shredders, όπου οι δίσκοι αυτοί γίνονται, όπως βλέπετε, κομμάτια. Ένα rack, βλέπουμε τροφοδοτικά ενδεχομένως, κάποιους servers, κάποιους switches, και εντάξει, αυτό είναι το μηχάνημα του shredder που βάζει τους δίσκους και τους πετάει σε κομμάτια. Το πετάς από πάνω το δίσκο και το βγάζει σε κομμάτια, δηλαδή ασφαλή διαγραφή και καταστροφή αυτών των μέσων αποθήκευσης. Σας τα δίνω αυτά γιατί μπορεί κάποιος από εσάς να εργαστεί τελικά σε κάποιο τέτοιο περιβάλλον. Ως μηχανική και μάλιστα με
τώρα που θα έχετε και γνώσεις προγραμματισμού και παράνοιξης αυτομάτων, μπορεί κάποια στιγμή να βρεθείτε σε μια τέτοια θέση εργασίας. Αυτό εδώ το σιρτάρι, αυτό μοιάζει για τροφοδοτικό, όπως βλέπετε, ή βασικά βλέπω επεξεργαστές, θα μπορούσε να είναι βέβαια και κάτι άλλο, αλλά νομίζω είναι τροφοδοτικό, γιατί αυτοί πρέπει να είναι μετασχηματιστές. Και βλέπω εδώ καλώδια μεγάλης διαμέτρου. Πρέπει να είναι λοιπόν τροφοδοτικό, το οποίο τοποθετείς σε ρακ. Δηλαδή, σαν σιρτάρι, το τοποθετείς στο ρακ, το απομακρύνεις. Βέβαια, εδώ αυτή η φωτογραφία δεν δείχνει να φοράει όταν σπίδες, δηλαδή μέσα ατομικής προστασίας, αν και σε αυτό το χώρο που βρίσκεται, κανονικά έχει τόσο πολύ θόρυβο, που δεν μπορεί κάποιος να κυκλοφορεί χωρίς να φοράει όταν σπίδες. Δηλαδή αυτά τα ακουστικά που απομονώνουν το θόρυβο του περιβάλλοντος. Ψήξη, εννοείται, δηλαδή μέσα σε ένα data center, βρίσκονται πάρα πολλές ειδικότητες και επ' ευκαιρία να σας πω για μία παρουσίαση που βρίσκεται στο site μου σχετικά με το, data center στο ARC λοιπόν, στο documents υπάρχει μία πολύ ωραία παρουσίαση designing an HPC data center, μία παρουσίαση 237 σελίδων όπου θα σας βοηθήσει, αν κάποιος ενδιαφέρεται, να καταλάβει από θέμα hardware, software, οργάνωσης κτλ. Τι απαιτείται για ένα σχεδιασμό. Δηλαδή, είναι μια πολύ ωραία εισαγωγική παρουσίαση σχετικά με τα θέματα αυτά για τα data center. Βρίσκεται λοιπόν στο documents και ίσως να σας το στείλω και στο chat, ας υπάρχει, για να μην κουραστείτε να το βρείτε. Σχετικά με τα data center. Κάποιος δηλαδή που βλέπει τον εαυτό του κάποια στιγμή να εργάζεται κάποιο data center, σίγουρα θα πρέπει έστω μια φορά να διαβάσει αυτή την παρουσίαση. Βέβαια, δεν θα εργαστούν όλοι σε data center, όπως και δεν θα γίνουν όλοι προγραμματιστές. Βέβαια, προγραμματισμό πρέπει να γνωρίζετε από τη στιγμή που όταν θα αποφοιτήσετε από εδώ, είτε θα εργαστείτε ή προγραμματιστείτε όχι, γιατί είναι στα προσόντα που καταγράφεται στο δίπλωμα ότι γνωρίζετε. Άρα όποιος παίρνει το δίπλωμα του μηχανικού από το τμήμα μας, πρέπει να γνωρίζει προγραμματισμό. Σε διάφορες γλώσσες κιόλας. Και σε διάφορα frameworks, όπως και OpenMP και OpenMPI. Και αυτό το λέω γιατί κάποια στιγμή κάποιος είπε, εγώ δεν θα προγραμματίσω ποτέ στη ζωή μου με τα OpenMPI ή OpenMP. Ναι, αλλά καταγράφεται στο πλαίσιο των δεξιοτήτων που θα έχετε όταν αποφύγετε από εδώ. Άρα, το να λέει κάποιος δεν θα ασχοληθώ ποτέ με αυτή τη γλώσσα προγραμματισμού, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τη γνωρίζει. Και εξάλλου, όταν ασχολείστε με ένα αντικείμενο, πολλές φορές σας δημιουργούνται ιδέες και για άλλα αντικείμενα. Δηλαδή, το ότι κάποιος ασχολείται με το μάθημα αυτό με τα παράλληλα, μπορεί να εφαρμόσει κάποιες από τις ιδέες, π.χ. της βελτίωσης, βελτιστοποίησης προγραμμάτων, στη Java. Ασχολείται με Java κτλ. Ή γνωρίζει καλύτερα εδώ τα νήματα, μπορεί να τα χρησιμοποιήσει σε άλλες. Σε άλλες θέσεις εργασίας και το καθεξής. Τώρα, μια ερώτηση για το data center. Στα data center, ασφαλώς υπάρχουν πολλές ειδικότητες. Μέσα στην παρουσίαση αυτή βρίσκονται αυτές οι ειδικότητες. Δεν είναι μόνο... Αν είναι μέσα στον ίδιο χώρο, εκεί ασφαλώς θέλουμε τους τεχνικούς και... κυρίως κάποιους διαχειριστές, αλλά δεδομένου ότι είμαστε στη διασύνδεση όλων αυτών των συστημάτων, υπάρχουν πάρα πολλές θέσεις εργασίας που μπορεί κάποιος να εργάσει σε data center από μακριά, να είναι system administration από μακριά. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έχει φυσική παρουσία στο data center. Μπορεί όμως να εργάζεται σε data center με να είναι backup administrator ή database administrator. Ασφαλώς και προγραμματιστής, σε system architect και ούτω καθεξής. Δηλαδή, μπορεί να εργάζεται σε κάποιο data center από μακριά με μία από τις πολλές ειδικότητες. Λοιπόν, αυτή ήταν μια παρουσίαση που σας προσκαλώ να τη δείτε. Εντάξει, ας δούμε και τις τελευταίες εικόνες, βλέπετε εδώ πέρα. Και
Το επόμενο που θέλω να σας δείξω είναι για τα 9, ας τα δούμε μαζί. Το άρθρο φέρει τον τίτλο 9 tips, 9 συμβουλές για Parallel Programming Heaven, για τον παράδεισο της παραλληλοποίησης ή του προγραμματισμού παράλληλων συστημάτων. Βασικά, εντάξει, ο τίτλος είναι λίγο catchy, δηλαδή για να, αυτό που λέμε το να προσελκύσει το ενδιαφέρον, παράδεισος. Καταρχήν, παράδεισος στην παραλληλοποίηση σαν έννοια είναι λίγο παράξενη, δεν υπάρχει παράδεισος, απλώς εννοεί ότι είναι μια κατάσταση που μπορούμε να την πετύχουμε και να έχουμε μια ησυχία, μια, έτσι, μια χωτική κατάσταση κτλ. Ας δούμε λίγο τι αναφέρει. Καταρχήν, για να βρεθεί κάποιος στον παράδεισο της παραλληλοποίησης, ας το κάνω έτσι μεγαλύτερο, να το δείτε, αναφέρει, αγόρασε ένα πιο γρήγορο υπολογιστή. Είναι λίγο αστείο βέβαια αυτό, αλλά αν μπορείς να το αγοράσεις, δηλαδή παραλληλοποίηση, γιατί κάνουμε? Για να εκτελούνται πιο γρήγορα οι εφαρμογές μας. Αν μπορείς να αγοράσεις πιο γρήγορο υπολογιστή, τι ασχολείσαι με την παραλληλοποίηση, πάρε πιο γρήγορο υπολογιστή. Εντάξει, okay. Όπως αναφέρει πάντως, κάποιος πρέπει να εξετάσει πόσο θα κοστίσει να κάνει πιο γρήγορο το πρόγραμμά του. Αν, για παράδειγμα, απαιτήσει 2 μήνες όλο και όλο, τότε μήπως καλύτερα να πάρεις ένα πιο γρήγορο υπολογιστή να το εκτελέσει. Για παράδειγμα, θέλετε να σας πω το παράδειγμα για τη διπλωματική συνεργασία, να βγάλετε αποτελέσματα και πρέπει να εκτελέσετε κάτι και θέλετε να προλάβετε τώρα τον Ιούλιο, ίσως. Άμα θέλετε 2 μήνες για να παραλληλοποιήσετε, δεν προλαβαίνει να ορκιστείτε τον Ιούλιο. Αν όμως τα αποτελέσματα μπορείτε να τρέξετε σε ένα πιο γρήγορο υπολογιστή, τότε θα μπορούσε να αγοράσετε πιο γρήγορο υπολογιστή. Έχουμε βέβαια και πόρους, αλλά αν δεν είχατε πόρους, για παράδειγμα, αν δεν υπήρχαν πόροι διαθέσιμοι από την ακαδημαϊκή κοινότητα, τότε θα μπορούσε κάποιος να αγοράσει ένα πιο γρήγορο υπολογιστή και να εκτελέσει εκεί τα πειράματά του. Άρα είναι μια λύση αυτή και την κάνουν κάποιοι. Δηλαδή, αν ένας υπολογιστής σε βοηθάει να εκτελείς πιο γρήγορα πειράματα στο σπίτι σου, τότε μπορείς να ακολουθείς αυτή την πορεία. Ωραία, βέβαια. Μην ξεχνάμε ότι όταν παραλληλοποιείς προγράμματα, μαθαίνεις, αποκτάς δεξιότητες και skills. Άρα το να κρύβεις προβλήματα κάτω από το χαλάκι, όπως είναι το να αγοράσεις πιο γρήγορο υπολογιστή, δεν βοηθάει. Γι' αυτό, ξέρετε, διάβασα και ένα ενδιαφέρον άρθρο το Σαββατοκύριακο που λέει «Ξανά ανακαλύπτοντας τον τροχό». Ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στην κοινότητα Hack a Day, και το Reinventing the Wheel είναι το τίτλος του άρθρου, και τι αναφέρει? Ότι όλο και περισσότεροι μηχανικοί ξανανακαλύπτουν τον τροχό. Κάποιος μπορεί να το θεωρήσει άκυρο αυτό. Γιατί να ανακαλύψει ένας μηχανικός τον τροχό? Καταρχήν, τι είναι ο τροχός? Στους μηχανικούς, ο τροχός, για παράδειγμα, αναφέρεται σε βιβλιοθήκες. Και έλεγε, για παράδειγμα, ότι εγώ έφτιαξα μια βιβλιοθήκη για να έχω πρόσβαση στο δίσκο. Δηλαδή, αντί να κάνω F-open, έφτιαξα δικιά μου βιβλιοθήκη. Και υπήρξε αυτή η συζήτηση κατά πόσο, ενώ έχουμε στη διάθεσή μας τόσες πολλές βιβλιοθήκες για να κάνουμε τη δουλειά μας, μερικές φορές ξαναδημιουργούμε εμείς αυτή τη βιβλιοθήκη γιατί δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την άλλη βιβλιοθήκη ή μπορεί να μην το γνωρίζουμε, αλλά κυρίως γιατί δεν θέλουμε. Και γιατί δεν θέλουμε? Γιατί όπως ανάφεραν στην κοινότητα αυτή οι περισσότεροι, το να ανακαλύψουμε ξανά τον τροχό σημαίνει θα αποκτήσουμε τις δεξιότητες και θα κατανοήσουμε σε βάθος το τι γίνεται. Και ένας μηχανικός, ενώ παλιά ήξερε ακριβώς και ως και το καλώδιο πάνω στο PCB που πήγαινε, τώρα που είμαστε σε ένα πολύ υψηλότερο επίπεδο, έχουμε αποκοπεί από τις λεπτομέρειες. Βέβαια, είναι καλό από τη μία, γιατί σημαίνει ότι μπορούμε να δουλεύουμε όλο και πιο παραγωγικά σε μεγαλύτερες κλίμακες, αλλά από την άλλη, όσο απομακρυνόμαστε από το χαμηλότερο επίπεδο, τόσο δυσκολεύουμε, τόσο πολύ έχουμε μεγαλύτερη δυσκολία στο debugging, στην αποσφαλμάτωση, στην δημιουργία πιο στιβαρών συστημάτων, τόσο βασιζόμαστε σε άλλους κτλ. Γι' αυτό λοιπόν είναι και ένα φιλοσοφικό θέμα, κατά πόσο
Κάποια στιγμή πρέπει να ανακαλύψουμε και εμείς ξανά τον τροχό, δηλαδή κάτι που το έχουν κάνει άλλοι στη βιβλιοθήκη τους, δηλαδή όταν έχουν βιβλιοθήκη με βιβλιοθήκη προγραμμάτων, συναρτήσεις για παράδειγμα, έστω ένα file system. Κάποιος έλεγε, εγώ έφτιαξα βιβλιοθήκη και να έχω πρόσβαση στο FAT file system, file allocation table. Δεν ήθελα τις κλασικές βιβλιοθήκες FreeDOS κτλ. Ήθελα δικό μου και το έκανα. Και έμαθα όμως, μου λέει, μου πήρε 2-3 μήνες, αλλά έμαθα ακριβώς τα πάντα για τα interrupts, για το πώς γίνεται επικοινωνία, για 1000 πράγματα. Άρα είναι αυτό το θέμα κατά πόσο μερικές φορές πρέπει ένας μηχανικός να ξαναανακαλύψει τον τροχό, δηλαδή να ξαναδημιουργήσει κώδικες δικούς του, αντί να χρησιμοποιήσει έτοιμους άλλους κώδικες. Είναι ένα ερώτημα τώρα αυτό. Βέβαια, όλα είναι θέμα χρόνου. Αν κάποιος έχει χρόνο να ανακαλύψει ξανά τον τροχό και θέλει να μάθει κάποιο συγκεκριμένο κομμάτι να γίνει πάρα πολύ καλός, θα το κάνει. Τις περισσότερες φορές όμως, βέβαια, επαναχρησιμοποιούμε κομμάτια κώδικα για να αυξήσουμε την παραγωγικότητα. Τέλος πάντων, είναι φιλοσοφικά ερωτήματα που πρέπει να έχουμε ως μηχανικοί και να τα σταματάμε κάποια στιγμή να σκεφτούμε. Δηλαδή, δεν είναι μόνο να γράφουμε συνέχεια κώδικα. Μερικές φορές, ως μηχανικοί, ξέρετε, δημιουργούμε καινούρια πράγματα, καινούριες ιδέες. Και για να δημιουργήσει κάποιες καινούριες ιδέες, δεν πρέπει να γράφει συνεχώς κώδικα. Πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει να γράφει κώδικα. Να πάει, για παράδειγμα, μία βόλτα έξω στη φύση και να ξανάρθει. Βέβαια, μετά να συνεχίσει το κώδικα και την εργασία, αλλά πρέπει να κάνει διαλύματα. Δεύτερο tip, να ξεκινήσετε με μικρές αλλαγές. Όταν έχετε να παραλληλοποιήσετε ένα κώδικα, μην ξεκινήσετε και κάνετε αλλαγές σε 500 σημεία. Κάντε την πιο μικρή αλλαγή. Αυτό δηλαδή που λέτε, που πιστεύετε ότι θα μπορέσετε να το υλοποιήσετε, ενδεχομένως να το τελειώσετε μέσα σε την ίδια μέρα και να βγει ένα εκτελέσιμο, να κάνει compile, χωρίς warnings, χωρίς errors, με σωστά αποτελέσματα. Άρα δεν χρειάζεται κατευθείαν να πάτε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Μην ξεχνάτε ότι η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα. Το οποίο αυτό συνδέεται και με τα έργα μας. Τα μεγάλα project δεν χτίζονται σε μια μέρα. Να σας πω, για παράδειγμα, προσωπική εμπειρία, που ασχολούμαι με το system administration κτλ. Εδώ και χρόνια έχω δημιουργήσει και συντηρώ ένα προσωπικό σύστημα live USB βασικά, δηλαδή μπουτάρει από USB ή από SD κάρτα, και έχω βάλει μέσα το σκεπτικό των ενσωματωμένων συστημάτων, δηλαδή ότι μπουτάρει από το live USB όλα είναι στη μνήμη, ένα σύστημα, ένα server, και ακόμα και να κλείσει και να ξανανοίξει, έχει τις ίδιες ρυθμίσεις και παραμένει να λειτουργεί. Και αυτό το live USB, που το έχω μόνο για προσωπική χρήση, αλλά μπορεί να εκτελεστεί σε πλήθος διαφορετικών συστημάτων, είτε βρίσκομαι, για παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη, είτε στην Κοζάνη στο σπίτι μου, είτε στην Κοζάνη στο γραφείο μου, είτε σε άλλα σημεία. Οπότε έχει αυτή την ευελιξία. Αυτό έχει εκατοντάδες γραμμές κώδικα από πίσω για να λειτουργεί και συνεχώς το συντηρώ. Εδώ και 6-7 χρόνια, πάρα πολλά χρόνια δηλαδή, συνεχώς προσθέτω κώδικα, γιατί γίνονται, για παράδειγμα, ενημερώσεις συστημάτων, εφαρμογών, βρίσκονται καταστάσεις που δεν είχα σκεφτεί. Εδώ και κάποιους μήνες, για παράδειγμα, έβαλα ειδικό κώδικα για να λειτουργεί και σε Raspberry αυτό το σύστημα. Και μπορώ και έχω live USB σε Raspberry, που δεν το έχει κάνει κανείς και ήταν αρκετά δύσκολο, αλλά τούτη ήταν πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία η όλη αυτή η υλοποίηση. Αυτό λοιπόν, εδώ και χρόνια, και συνεχίζω να ασχολούμαι με αυτό ως προσωπικό χόμπι, και γιατί με βοηθάει πάρα πολύ στο να έχω συστήματα που να λειτουργούν 24/7, δηλαδή 24 ώρες, 7 μέρες εβδομάδα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Αλλά αν σας το δείξω κάποια στιγμή, θα ασφαλώς από τον όγκο της εργασίας που έχει πέσει, κάποιος θα πει πώς έγινε όλο αυτό. Αλλά όλα ξεκίνησαν από την πρώτη γραμμή κώδικα που είχα γράψει πριν πολλά χρόνια, μετά έβαλα και άλλο και άλλο και σιγά σιγά, και έχει γίνει βέβαια κάτι πολύ μεγάλο, που όμως μπορεί και συντηρείται ακόμα, γιατί έχει τη λογική του Unix, που είναι πολύ μικρά προγραμματάκια έξτρα, δηλαδή δεν έχω ένα πρόγραμμα που τα κάνει όλα, έχω δημιουργήσει πολλά μικρά προγραμματάκια, που το ένα είναι αφοσιωμένο σε μια συγκεκριμένη εργασία και συνδέεται με τα υπόλοιπα. Τρίτο tip. Αν ξεκινήσεις από το μηδέν, για παράδειγμα, έχετε να υλοποιήσετε μια εφαρμογή που ούτε καν συριακό κώδικα έχετε,
προσπάθησε να χρησιμοποιήσεις, όπως λέτε, τον τροχό κάποιου άλλου. Είναι και αυτό το που σας είχα πει προηγουμένως. Σε αυτή τη λογική, λοιπόν, επαναχρησιμοποίησε κάτι που έχουν κάνει άλλοι, για παράδειγμα το GitHub. Είναι ένα μέρος, ένα αποθετήριο γεμάτο κώδικες. Μπορεί να βρείτε εκεί κάποιο κώδικα που να χρησιμοποιήσετε. Άρα, δείτε τι κάνανε οι άλλοι. Μάθετε από τους άλλους. Don't reinvent the wheel. Και τώρα αυτό, βέβαια, δεν είναι μόνο στον προγραμματισμό. Αυτό ισχύει σε όλα. Για να σας πω πάλι ένα παράδειγμα από την προσωπική μου, έτσι, τα προσωπικά μου βιώματα ως μηχανικός. Κάποιος φίλος μου ήθελε να σχεδιάσει ένα σύστημα IoT για απολυματικό χεριό κτλ. Και είχε κάποιες δυσκολίες. Δεν μπορούσε να το υλοποιήσει, δεν είχε τις απαραίτητες γνώσεις. Εγώ αυτό που του είπα, λέω, το πρώτο βήμα είναι να πάρεις ένα άλλο παρόμοιο σύστημα, που ασφαλώς έχει λιγότερες δυνατότητες, γιατί εσύ θες κάτι καινοτόμο να κάνεις, αλλά να δεις με reverse engineering, για παράδειγμα, τι επεξεργαστή έχει χρησιμοποιήσει, τι στοιχεία έχει χρησιμοποιήσει, γιατί αυτά θα βοηθήσουν να ξεκινήσει από κάπου. Δηλαδή, στα σωματωμένα συστήματα, ξέρετε, γίνεται χαμός από επεξεργαστές, από αισθητήρια, από χίλια δυο. Άρα, αν κάτι λειτουργεί έξω, γιατί όχι να πάρουμε κάποιες ιδέες να το χρησιμοποιήσουμε. Βέβαια, δεν λέω να το κάνουμε copy-paste και να το πουλήσουμε ακριβώς το ίδιο. Θα κάνουμε ενίσχυση, θα κάνουμε contribute, κάτι καινοτόμο, θα προσθεθούν νέες λειτουργίες, αλλά π.χ. το τι αισθητήριο χρησιμοποίησε για να ανοιχνεύει την κίνηση, αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Υπάρχουν πάρα πολλά αισθητήρια, να πάρουμε κάποια ιδέα. Άρα, δείτε τι υπάρχει έξω. Δείτε και πώς το έχουν υλοποιήσει και πάρτε ιδέες. Find a way, login, debugging, replication. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε debugging στις εφαρμογές. Έχω ήδη δώσει στο e-class κάποιο αρχείο που αναφέρεται στο πώς κάνουμε αποσφαλμάτωση μια εφαρμογή. Και αυτό θα το δούμε και κάποια στιγμή στο εργαστήριο, όπου θα σας σκέφτομαι να σας δώσω κάτι να το κάνουμε αποσφαλμάτωση, να δούμε μαζί πώς λύνουμε αυτά τα προβλήματα. Είναι σημαντικό να μπορούμε να κάνουμε debugging και να κάνουμε καταγραφή, το logging. Γι' αυτό, αν θυμάστε, είδατε εγώ την τάση κάθε φορά που φτιάχνω μαζί ένα πρόγραμμα στο εργαστήριο, όταν είναι κάποιο thread ή rank, να βάζω μπροστά το μήνυμα το ID του thread ή το ID του rank μέσα σε αγγείλες. Και αυτό βοηθάει να ξέρω ποιος λέει τι, ποιο rank ανέφερε κάποιο μήνυμα, ποιο thread είπε κάτι. Γιατί θα μπορούσε κάλλιστα να μην έχει καν αυτό εδώ πέρα, να έχει μια γραμμή, ας πούμε. Το αποτέλεσμα είναι, αλλά ποιος το είπε αυτό. Έχοντας αυτό μπροστά, μπορούμε να προσδιορίσουμε ποιος το είπε και στη συνέχεια να οδηγηθούμε ενδεχομένως προς την κατάσταση, αν είναι προβληματική. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι το profiling. Ξέρουμε τον νόμο του Αμντάλ, ότι το μεγαλύτερο όφελος, όταν βελτιστοποιούμε κάτι, γίνεται όταν αυτή η βελτιστοποίηση είναι σε σημείο που εκτελείται πάρα πολύ συχνά ή που χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά. Έτσι λοιπόν, το να παραλληλοποιήσεις ένα for loop που θα χρησιμοποιηθεί μία φορά όλο και όλο και καθόλου ξανά, εντάξει, είναι κάτι, αλλά δεν θα πετύχουμε το impact που θα πετυχαίναμε αν πηγαίναμε ακριβώς στον πυρήνα, κάτι που εκτελείται εκατομμύρια φορές, αν βελτιστοποιηθεί κάποια μιλισεκόν, καταλαβαίνετε τι νούμερο βελτιστοποίησης θα χτυπήσουμε. Άρα απαιτείται profiling. Είχαμε δει και από τα λειτουργικά συστήματα, για παράδειγμα, Gprof, Gcov, δηλαδή εφαρμογές, εννοείται και το VTune υπάρχει, δηλαδή επαγγελματικά προγράμματα, που μπορούν να κάνουν profiling την εφαρμογή μας και να μας καθοδηγήσουν προς τις επιλογές, τι να στοχεύσουμε. Στη συνέχεια, μερικές φορές ο αλγόριθμος που βρήκαμε δεν είναι φιλικός για παραλληλοποίηση. Αναφέρει ο συγγραφέας, ξαναγράψω τον αλγόριθμο με τρόπο πιο φιλικό στην παραλληλοποίηση. Και ήδη από τα εργαστήρια που κάνουμε, έχετε αρχίσει να συνειδητοποιείτε, βλέποντας οπτικά κάτι, τι είναι πιο εύκολο παραλληλοποιήσιμο ή όχι. Παράδειγμα, έχετε, πιστεύω όλοι καταλάβει, ότι αν έχουμε πολλά for loops, αυτό σημαίνει είναι εύκολο στην παραλληλοποίηση. Αν έχουμε όμως pointers,
μπορεί να μην είναι τόσο εύκολο. Λοιπόν, εδώ, stop when it's good enough. Θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε. Ασφαλώς με την παραλληλοποίηση μπορούμε να ασχολούμαστε χρόνια για ένα πρόγραμμα και να πετυχαίνουμε πολύ μικρές βελτιώσεις που ίσως από ένα σημείο και μετά δεν αξίζουν τον χρόνο μας. Άρα, όταν εσείς θεωρήσετε ότι είναι ικανοποιητική αυτή η παραλληλοποίηση, όπως αναφέρει εδώ, step back, go for a beat. Πήγαινε λοιπόν για μία μπύρα, αν ανοίξουν και τα μαγαζιά της εστίας, έχουν ανοίξει βασικά, αλλά δεν έχουν μουσική. Αν ανοίξουν τα μπαράκια λοιπόν με μουσική, μπορεί να πάτε να πιείτε μία μπύρα για την ώρα μία βόλτα στο πάρκο νούμερο 6, θα στείλετε στο SMS. Tread carefully. Προσοχή με τα νήματα, γιατί το ένα νήμα μπορεί να καταστρέψει κοινόχρηστη μνήμη που χρησιμοποιούν άλλα νήματα. Και όπως αναφέρει πάνω από εδώ, όταν κάποιος προγραμματίζει με νήματα, είναι σαν να περπατάει πάνω από αυγά. Walking on eggs, και κάποια από τα αυγά είναι mines. Δηλαδή όχι μόνο θα σπάσουν, θα γίνει πρόβλημα, αλλά θα έχουν ως αποτέλεσμα να καταστρέψουν και τα γύρω αυγά, δηλαδή και τα γειτονικά νήματα. Πρόσεξε λοιπόν τον παράλληλο κώδικα, γιατί μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα και θέματα συνέπειας. Και τέλος, το load balancing, δηλαδή η ισοκατανομή φόρτου πρέπει να είναι πετυχημένη, σωστή, να μην κάθονται οι επεξεργαστές, να μην μένουν σε κατάσταση idle, γιατί σημαίνει χαμένη υπολογιστική ίσχυση. Και υπάρχουν εργαλεία που μπορούν να εμφανίζουν με γραφικό τρόπο την χρήση του εκάστοτε επεξεργαστή, και άμα δούμε ότι ένας επεξεργαστής δεν χρησιμοποιείται στο ίδιο επίπεδο που χρησιμοποιούνται άλλοι, τότε σημαίνει ότι έχουμε πρόβλημα κατανομής φόρτου. Λοιπόν, αυτό ήταν το άρθρο. Πολύ ενδιαφέρον άρθρο, τα 9 συμβουλές για την παραλληλοποίηση. Σε αυτό το σημείο, παρατηρώ, είναι η ώρα για το διάλειμμά μας. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και τέταρτο συνεχίζουμε. Επιστρέψαμε λοιπόν στην δεύτερη ώρα και θα ήθελα να σας δείξω μια παρουσίαση για παραλληλοποίηση QSDPCM. Το QSDPCM είναι ένας αλγόριθμος συμπίεσης βίντεο και θα σας δείξω μια ιστορία το τι έγινε με αυτή την παραλληλοποίηση. Θυμίζω θα έχουμε ένα quiz στο τέλος της ώρας αυτής. Καλό είναι λοιπόν παρατέταρτο να συνδεθείτε στο ARC, να έχετε κάνει ήδη login, προκειμένου να πάρετε μέρος. Λοιπόν, ο αλγόριθμος αυτός, ο QSDPCM, είναι ένας Advanced Video Codec Compression, CBS Video, όπως σας είπα. Κάνει subsampling με 4, δηλαδή ρίχνει το κάθε frame στο 1 τέταρτο του αρχικού, βρίσκει τα διανύσματα κίνησης στο 1 τέταρτο αυτού του, στο 1 τέταρτο της αρχικής εικόνας, και μετά έχουμε subsampling με 2, το 1 δεύτερο, όπου τα διανύσματα κίνησης από το V4 χρησιμοποιούνται σε αυτό το τμήμα, προκειμένου να έχουμε διανύσματα κίνησης V2, και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται αυτά τα διανύσματα για να σταλθούν μόνο τα διανύσματα κίνησης και όχι το ίδιο το frame. Έτσι λειτουργούν όλα τα προγράμματα συμπίεσης βίντεο, δηλαδή στέλνουν διανύσματα κίνησης προκειμένου να έχουμε μικρότερη μετάδοση δεδομένων, μόνο διανύσματα κίνησης και όχι μετάδοση όλης της εικόνας. Δεν είναι εφικτή παραλληλοποίηση με OpenMP. Υπάρχουν εξαρτήσεις στους βρόχους, όπως είδαμε. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε μια εξάρτηση. Εδώ έχουμε άλλη εξάρτηση. Και άρα υπάρχει μια αλυσίδα εργασιών. Αν λοιπόν απλώς
χρησιμοποιήσουμε OpenMP χωρίς να το σκεφτούμε, θα δούμε προβλήματα. Θα δούμε ότι θα διαβαστούν στοιχεία που δεν έχουν γραφτεί ακόμα. Και κοιτάξτε εδώ ποιο είναι το πρόβλημα. Αυτό το γράφημα το δημιούργησα με το GNUplot. Όπως σας είπα, είναι σημαντικό να γνωρίζετε, να καταγράφετε λοιπόν τη συμπεριφορά του προγράμματός σας. Και αυτό εδώ πέρα το υλοποίησα με το να καταγράψω τις προσβάσεις στη μνήμη. Και με το συν είναι η ανάγνωση, με το συν το κόκκινο και με το συν το πράσινο είναι η εγγραφή. Και τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι σε αυτό το σημείο εδώ, δηλαδή στη διεύθυνση 0, μάλλον στο χρόνο αυτός, εδώ είναι ο χρόνος, στο χρόνο 0, βλέπετε ότι εδώ υπάρχει κάποιο κόκκινο, το οποίο αυτό το κόκκινο, δηλαδή σημαίνει έχουμε read, εδώ διαβάζω δεδομένα σε αυτό το σημείο, που όμως δεν έχουν γραφτεί. Γιατί δεν έχουν γραφτεί? Γιατί αυτά τα δεδομένα θα γραφτούν από αυτό το thread. Κοιτάξτε εδώ τα thread, δηλαδή ένα thread ασχολείται με αυτά, ένα thread με αυτά. Ναι, είχα ξεχάσει να πατήσω το share, οπότε δεν είχε καταγραφεί ούτε αυτό το σχήμα που ήθελα να σας δείξω και ευτυχώς που έλαβα το μήνυμα. Αυτό είναι ο αλγόριθμος QSDPCM, όπου δείχνει τα διάφορα στάδια και τις εξαρτήσεις. Και σε αυτό το σχήμα που δημιούργησα εγώ, δείχνει τις αναγνώσεις και τις εγγραφές. Το read είπαμε το syn, το w, το syn κόκκινο, syn πράσινο. Και σε αυτό το σημείο, στο σημείο λοιπόν αυτής της χρονικής στιγμής, διαβάζονται δεδομένα, έχει κόκκινο, read, διαβάζονται, που όμως δεν έχουν γραφτεί, γιατί θα γραφτούν από το προηγούμενο νήμα, μετά από κάποιες επαναλήψεις. Και κοιτάξτε τώρα ποιο είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι πρόβλημα, γιατί διαβάζετε κάτι που δεν έχει γραφτεί. Και έχουμε τα διάφορα νήματα, βλέπετε εδώ, όλα αυτά είναι διάφορα νήματα που εκτελούνται και το τι εκτελεί το καθένα. Και παρατηρείτε αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα λοιπόν ότι διαβάζονται άκυρα δεδομένα, σαβούρα. Έπρεπε να διορθωθεί. Πώς να διορθωθεί? Για να διορθωθεί έκανα το μετασχηματισμό loop splitting, διαχωρισμό βρόχων. Εκεί που είχε λοιπόν μία τέτοια μορφή, δηλαδή ένα for δύο επιπέδων που είχε κάποιες συναρτήσεις, το χώρισα. Η μία συνάρτηση λοιπόν έκανε κάποια πράγματα, η άλλη συνάρτηση έκανε τα άλλα, δηλαδή η μία συνάρτηση έκανε τις εγγραφές, γράφτηκαν τα δεδομένα και μετά ήρθανε να διαβαστούν τα δεδομένα, δηλαδή χώρισα. Αυτό ήταν η εγγραφή και εδώ ήταν η ανάγνωση, η read. Τα χώρισα λοιπόν. Και κοιτάξτε το νέο διάγραμμα που προέκυψε, δηλαδή γίνανε όλες εδώ οι εγγραφές, όπως βλέπετε, right, και αφού διαγράφτηκαν όλα, στη συνέχεια διαβάστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν. Κοιτάξτε όμως τώρα ποιο ήταν το άλλο πρόβλημα. Αυτό ήταν για ένα νήμα, οπότε το δοκίμασα για ένα νήμα, είδα ότι λειτουργούσε. Όταν το μετέφερα σε πολλά νήματα, πάλι παρουσιάστηκε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, βλέπετε αυτό το νήμα, δηλαδή αυτό εδώ πέρα είναι σε ένα νήμα. Όλο και όλο είχε, σαν να λέμε, ένα μπαλάκι. Το ένα μπαλάκι είναι κάποιες επαναλήψεις. Ενώ εδώ έχει, για παράδειγμα, δύο μπαλάκια να δει κάποιες επαναλήψεις. Δεν είναι μία μόνο επανάληψη, είναι κάποιες συγκεκριμένες γραμμές. Εδώ είχε τρία. Τα περισσότερα είχαν τρία. Ξαναλέω, δεν είναι τρεις μόνο προσβάσεις, είναι πολλές, είναι ομαδοποιημένες. Εδώ έχει, ξαναλέμε, δύο ομάδες προσβάσεων. Εδώ είχε μία ομάδα προσβάσεων. Και μόλις τέλειωνε αυτό το νήμα, αυτό που είχε να κάνει, συνέχιζε μετά, βλέπετε εδώ, συν, να διαβάζει. Ενώ το προηγούμενο, επειδή είχε τρεις ομάδες προσβάσεων να εξετάσει, να γράψει, right,
εννοείται ότι είχε μια καθυστέρηση. Και αυτό είχε ως συνέπεια πάλι να έχω δυσλειτουργία. Βέβαια, τις περισσότερες φορές λειτουργούσε σωστά, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν λάθος αποτελέσμα. Γι' αυτό σας έχω πει, όταν παραλληλοποιούμε κάτι, δεν ελέγχουμε μόνο ένα use case και αν λειτουργεί, θεωρούμε ότι έχει γίνει σωστή δουλειά. Πρέπει να κάνουμε πολλές δοκιμές και με πολλά πειράματα παρατηρούμε το δε ότι έχει πρόβλημα. Και αυτό λοιπόν για να λυθεί έπρεπε να μπει κάποιος συγχρονισμός. Έβαλα λοιπόν barrier συγχρονισμό, ότι πρέπει όλοι να τελειώσουν. Και αυτό βλέπετε ότι όλο αυτό είναι σε μια γραμμή. Έβαλα συγχρονισμό φράγματος, barrier synchronization. Όλοι λοιπόν τελείωσαν τις εγγραφές, το πράσινο, και μετά ξεκίνησαν οι αναγνώσεις. Και έγινε η ανάγνωση της μνήμης και επιτεύχθηκε ένα speed-up κοντά στο 5,5. Αυτό λοιπόν για το QSDP SIEM, για να καταλάβετε ότι απαιτείται να έχουμε αυτό το insight, γιατί ήταν λάθος αποτελέσματα. Αλλά δεν ήταν εύκολο να το δει κάποιος, γιατί ήταν αρκετές γραμμές κώδικα. Εκατοντάδες γραμμές κώδικα. Για να μπορέσω λοιπόν να έχω αυτό το insight, να καταλάβω ακριβώς πού είναι το πρόβλημα, δημιούργησα εργαλείο που μου επέτρεψε να δω αυτό το memory access pattern. Δηλαδή αυτό είναι δικό μου εργαλείο που έχω φτιάξει για να το κάνω. Και αυτό ίσως να το είχε και ως παράδειγμα, μερικές φορές χρειάζεται να αναπτύξουμε βοηθητικά εργαλεία για να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας. Και αυτό είναι ένα προτέρημα των μηχανικών, ότι μπορούν να σκέφτονται να δημιουργούν εργαλεία που δεν υπάρχουν. Γι' αυτό είναι, ο μηχανικός. Σκέφτεται καινούργια πράγματα που δεν υπάρχουν για να κάνει πιο εύκολη τη δουλειά του. Λοιπόν, αυτό είναι το QSDP SIEM. Θα ήθελα στη συνέχεια να σας δείξω από το βιβλίο που βρίσκεται στον κάλυπο, που σας έχω πει ότι καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της ύλης, που είναι ελεύθερο δωρεάν. Δεν ξέρω αν έχετε προμηθευτεί τα βιβλία που έχετε δηλώσει από έβδοξο, αλλά εντούτοις μπορεί να μελετήσει αυτό το βιβλίο. Ας δούμε εντάχει την ενότητα 2-4. Είπαμε κρυφές μνήμες, βοηθάνε την επιτάχυση, αλλά δημιουργούν και προβλήματα στα πολυπύρηνα συστήματα που βρισκόμαστε. Όπως ανταγωνισμό επεξεργαστών και προσπέλαση μνήμης, καθυστερήσει λόγω του δικτύου διασύνδεσης, σειροποίηση προσβάσεων, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η συνοχή. Και είναι αυτό εδώ πέρα, δημιουργεί ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, το πρόβλημα συνοχής της κρυφής μνήμης. Το ξέρετε το πρόβλημα, σας το έχω περιγράψει, πάμε λίγο πιο γρήγορα. Υπάρχουν οι πολιτικοί write-back, που σημαίνει ότι όταν ο επεξεργαστής γράψει κάτι, αυτό παραμένει στην κρυφή μνήμη και δεν γνωστοποιείται στη RAM, υπάρχει πρόβλημα, δεν ξέρουν οι άλλοι επεξεργαστές ότι έχει αλλάξει η τιμή. Μπορεί να λυθεί τόσο σε επίπεδο, είπαμε, hardware όσο και software. Το hardware είναι με τα πρωτόκολλα που είχαμε συζητήσει και θα επεκτείνουμε τη διάλεξη, ενώ το software είναι ο ίδιος ο compiler να φροντίζει να υπάρχει συνοχή, που είναι δύσκολο όμως. Και το καλύτερο, όπως λέμε εδώ, είναι να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο υλικού. Υπάρχουν τα πρωτόκολλα συνέπειας κρυφής μνήμης. Και υπάρχουν λοιπόν τα πρωτόκολλα παρακολούθησης, snooping protocols, όπου εποπτεύουν την κοινή γραμμή, παρακολουθούν συνεχώς τις αιτήσεις για την κίνηση των δεδομένων και μόλις διαπιστώσουν ότι κυκλοφορεί ένα μήνυμα που τους ενδιαφέρει, τότε εκτελούν κάποια ενέργεια. Για παράδειγμα, στο πρωτόκολλο παρακολούθησης είχαμε πει είναι το write invalidate, ότι μόλις κάποιος επεξεργαστής γράψει σε μια κρυφή μνήμη, στέλνει ένα μήνυμα ακύρωσης στην κοινή γραμμή και λέει ότι όποιος έχει αυτή τη διεύθυνση μνήμης να την ακυρώσει. Οπότε όσοι έχουν αυτή τη διεύθυνση μνήμης κασαρισμένη, την ακυρώνουν. Και το άλλο είναι το write through, δηλαδή μόλις το write update, δηλαδή μόλις γίνει η εγγραφή στην κρυφή μνήμη, αυτόματα στέλνεται στον διάβλο το μήνυμα ότι έχει ενημερωθεί αυτή η τιμή και οι κρυφές μνήμες που φέρουν αυτή τη διεύθυνση ενημερώνουν τα δεδομένα τους. Από τη μία είναι αυτό, από την άλλη είναι τα πρωτόκολλα καταλόγων. Δηλαδή υπάρχει ένας κεντρικός κατάλογος, όπου εκεί αναγράφεται ποια κρυφή μνήμη έχει τι. Και όσο επεξεργαστής έχει πιο δεδομένο στην κρυφή μνήμη του. Καταλαβαίνετε βέβαια εδώ, όταν έχουμε κατάλογο,
Έχουμε bottleneck, έχουμε χωρισμός στο διάβλο. Γενικότερα δεν είναι και πολύ καλή επιλογή το να έχουμε κατάλογο. Γι' αυτό πιο συχνά βρίσκουμε πρωτόκολλα παρακολούθησης παρά πρωτόκολλα καταλόγων. Αυτό δεν το πολύ βλέπουμε, αλλά ας δούμε τις δύο αυτές κατηγορίες. Στο πρωτόκολλα παρακολούθηση, όταν έχουμε ένα διάβλο, όταν έχουμε ένα κοινό διάβλο, για παράδειγμα, στο ίδιο σύστημα που έχουμε motherboard, που έχουμε επεξεργαστές, κρυφές μνήμες κτλ., που έχουν κοινό διάβλο, μπορούμε να έχουμε συνέπεια. Σας είπα λοιπόν, είναι write update και write invalidate, στο περιέγραψα αυτό πώς λειτουργεί. Και πάμε παρακάτω. Εδώ βλέπουμε ένα διάγραμμα δύο καταστάσεων. Υπενθυμίζω, κάθε γραμμή της κρυφής μνήμης συνδέεται με μία κατάσταση, όχι κάθε διεύθυνση. Μία γραμμή κρυφής μνήμης έχει πολλές διευθύνσεις RAM κασαρισμένες. Άρα όλη η γραμμή έχει κατάσταση. Προσοχή σε αυτό. Στο πρωτόκολλο δύο καταστάσεων έχουμε την κατάσταση άκυρο, invalid, ή έγκυρο, valid, invalid. Και πότε έχουμε valid, αν μόλις διαβάσουμε κάτι από τη RAM, έχουμε έγκυρο, valid. Μπορεί όμως κάποιος άλλος επεξεργαστής να στείλει μήνυμα write invalidate. Οπότε ακυρώνεται αυτή η γραμμή και τότε από το άκυρο πηγαίνει στο... μάλλον από το έγκυρο πηγαίνει στο άκυρο. Κάτι που είναι έγκυρο, μόλις έρθει write invalidate, γίνεται άκυρο. Και κοιτάξτε εδώ, σε περίπτωση που είναι έγκυρο read και διαβάσει ο επεξεργαστής από τον ίδιο, ο ίδιος επεξεργαστής διαβάσει, τότε παραμένει στο έγκυρο. Αν γράψει, πάλι παραμένει στο έγκυρο, αλλά κοιτάξτε τώρα εδώ, έχουμε αυτή τη σημασιολογία, αυτή τη σήμανση, ότι είναι μεν εγγραφή, αλλά έχει το σήμα bus write. Αυτό δηλαδή στέλνεται στο διάβλο το bus write. Το bus write είναι ένα σήμα που σημαίνει γίνεται γραφή, ταξιδεύει στο διάβλο και όσοι άλλοι επεξεργαστές έχουν αυτή την διεύθυνση, τότε πρέπει να το ακυρώσουν. Αν κάτι είναι άκυρο και διαβαστεί εγγραφή, παραμένει στο άκυρο. Δεν έχει καμία σημασία, δεν αλλάζει κάτι. Αν όμως, κοιτάξτε τώρα εδώ, είναι έγκυρο και έρθει από το διάβλο μήνυμα ότι διάβασε κάποιος, πάει στην κατάσταση άκυρο. Δηλαδή αυτό το W, κοιτάξτε τι είναι, είναι αίτηση παρατηρούμενο από διάβλο. Δηλαδή, μία κατάσταση που έχει κρυφή μνήμη μπορεί να αλλάξει με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι όταν ο ίδιος επεξεργαστής κάνει κάτι και ο δεύτερος τρόπος είναι όταν στην αρτηρία γίνει κάτι, στην κοινή αρτηρία. Αν γίνει λοιπόν ή από τον επεξεργαστή ή από την αρτηρία κάτι, αλλάζει κατάσταση. Υπάρχει λοιπόν το διάγραμμα καταστάσεων. Είπαμε δύο ειδών ερεθίσματα, από τον επεξεργαστή και από το διάβλο. Δύο καταστάσεις, έγκυρο, άκυρο. Αυτό είναι το πιο απλό βέβαια των δύο καταστάσεων. Υπάρχουν και πιο σύνθετα, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Αν είναι έγκυρο, εννοείται το γράφει, το διαβάζει, δεν δίνει λογαριασμό σε κανένα, αφού είναι έγκυρο. Βέβαια, αν γράψει, πρέπει να ενημερώσει τους άλλους ότι έγραψε και να το ακυρώσουν ή να το κάνουν write update, αναλόγως. Και αν γίνει, βλέπετε εδώ, εγγραφή από άλλον επεξεργαστή σε αυτή τη διεύθυνση, τότε γίνεται write invalidate, τότε ακυρώνονται αυτά τα δεδομένα. Αυτό είναι λοιπόν δύο καταστάσεις. Πάμε σε τρεις καταστάσεις. MSI. Το MSI είναι Modified, Shared, Invalid. Τρεις καταστάσεις. Άρα καταλαβαίνουμε ότι εδώ τρεις καταστάσεις για κωδικοποίηση απαιτούν 2 bit, ενώ πριν θέλαμε ένα bit. Στις τρεις καταστάσεις βλέπετε εδώ Modified, Shared, Invalid, τις τρεις αυτές καταστάσεις. Και αν κάτι είναι invalid, όταν ξεκινάει είναι invalid και θελήσει κάποιος να γράψει R, μάλλον να διαβάσει, αν ο ίδιος ο επεξεργαστής θέλει να διαβάσει, είναι read, οπότε το διαβάζει και πηγαίνει στο share. Βέβαια,
Το buzz read σημαίνει ότι στέλνει στον διάβολο μήνυμα ότι θέλω αυτή τη στιγμή buzz read. Κάνω buzz read σε αυτή τη διεύθυνση. Και θα δούμε τι θα γίνει αν κάποιος άλλος διαβάσει το buzz read. Για παράδειγμα, κοιτάξτε τι γίνεται. Κάποιος άλλος επεξεργαστής, εννοείται δηλαδή κρυφή μνήμη του επεξεργαστή, έχει σε modified κατάσταση τη γραμμή. Αν δεις το διάβολο ότι κάποιος άλλος πάει να γράψει, καταρχήν βλέπετε εδώ, bus ride, ride back. Μπορεί λοιπόν, αν κάποιος θέλει να διαβάσει, το ρο είναι ότι κάποιος άλλος πάει να διαβάσει. Αν κάποιος άλλος πάει, γι' αυτό είναι μέσα στο αυτό πλαίσιο, αν κάποιος πάει να διαβάσει, τότε δίνει σήμα bus ride, λέει περίμενε λίγο να το γράψω, γράφει την τιμή αυτή στη RAM, οι άλλοι το βλέπουν και την ενημερώνουν και μεταβαίνει σε κατάσταση shared. Δηλαδή, όταν modified, είχε την αποκλειστικότητα, έκανε ό,τι ήθελε, πήγε σε κατάσταση shared, προκειμένου να το διαβάζει μόνο, δεν μπορεί να γράψει. Κάποιος που είναι σε shared, σημαίνει ότι το έχουν και άλλοι, άρα δεν είναι εύκολο να το γράψουμε. Για να το γράψει κάποιος από το shared, πρέπει να δώσει σήμα bus write, δηλαδή ότι θέλω να το γράψω, παίρνω την αποκλειστικότητα από shared, γίνεται modified και κανείς άλλος δεν το έχει σε shared. Γιατί μόλις, κοιτάξτε λίγο, πάω να το γράψω ο επεξεργαστής ο πρώτος. Ο άλλος επεξεργαστής, μόλις δει ότι ο ένας άλλος επεξεργαστής έγραψε, αυτόματα μεταβαίνει στο invalid, δηλαδή χάνει την κοινόχρηση κατάσταση. Άρα, κοινόχρηση στο shared μπορεί να το έχουν πολύ, invalid μπορεί να το έχουν πολύ, αλλά modified κάθε φορά μόνο ένας επεξεργαστής θα έχει. Και αυτό είναι ένα διάγραμμα καταστάσεων, λοιπόν. Ας δούμε και αυτή την κατάσταση. Σε περίπτωση που είναι modified και κάποιος γράψει, βλέπετε εδώ, έρθει σήμα αυτό το bus write, τότε μεταβαίνει στο invalid. Ή κάτι που είναι invalid, αν γράψει σε αυτή τη διεύθυνση μνήμης, τότε μεταβαίνει στο modified και στείλει το μήνυμα bus write. Γενικότερα, πρέπει να μπορούμε να κατανοήσουμε αυτά τα διαγράμματα καταστάσεων. Συνεχώς, μέσα στις κρυφές μνήμες εκτελούνται αυτά τα πρωτόκολλα, προκειμένου να απολαμβάνουμε τη συνέπεια που απαιτούμε να έχει ένα σύστημα, τουλάχιστον ένα SMP σύστημα, ένα μονό σύστημα. Δεν αναφέρομαι σε κατανεμημένα συστήματα. Και εδώ περιγράφει αυτό το πρωτόκολλο. Μπορούμε να βάλουμε μία ακόμα κατάσταση και έχουμε την κατάσταση μέση, βρίσκεται στους επεξεργαστές Intel, δηλαδή στους επεξεργαστές που έχουμε, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο μέση, Modified Exclusive Shared Invalid, δηλαδή έχουμε τέσσερις καταστάσεις, έχει μπει λοιπόν η αποκλειστικότητα το Exclusive και αυτό ονομάζεται, λέει, και πρωτόκολλο Illinois, δεν μας πειράζει το όνομα, αλλά είναι το messing, να ξέρουμε, και αυτό είναι που χρησιμοποιείται στους σημερινούς επεξεργαστές της Intel. Με μία ακόμα κατάσταση, exclusive. Το διάγραμμα καταστάσεων το παρουσιάζω στις διαφάνειές μου, θα το δούμε και εντάχει μετά. Κάποια άλλη εταιρεία, η εταιρεία Sun, έβαλε μία ακόμα κατάσταση, το Omicron, οπότε έκανε το Moezy, όπου στην κατάσταση αυτή, τη O, γίνεται μετάβαση από την τροποποιημένη κατάσταση όταν μια άλλη κρυφή μνήμη ζητήσει να διαβάσει το δεδομένο. Υπάρχουν λοιπόν 5 καταστάσεις και χρησιμοποιείται από την AMD στους Athlon και Opteron. Η άλλη κατηγορία είναι πρωτόκολλα καταλόγων. Είπαμε, ένας κεντρικός κατάλογος φέρει τις καταστάσεις κάθε διεύθυνσης, ποιος επεξεργαστής την έχει κτλ. Βέβαια, είναι πρόβλημα αυτό, να υπάρχει σε έναν υπολογιστή αυτός ο κατάλογος, γιατί όλοι οι άλλοι υπολογιστές θα πρέπει συνεχώς να ρωτάνε αυτόν τον υπολογιστή πού βρίσκεται και σε ποια κατάσταση κάθε διεύθυνση. Αυτό είναι η έννοια του καταλόγου. Επειδή λοιπόν υπάρχει πρόβλημα με το όλοι να ρωτάνε έναν υπολογιστή, αυτό που χρησιμοποιείται είναι distributed κατάλογοι, δηλαδή πολλοί κατάλογοι κατανεμημένοι σε διαφορετικούς υπολογιστές ή ο κάθε υπολογιστής έχει ένα κομμάτι του καταλόγου. Και μπορούμε να πούμε, για παράδειγμα, πόσοι υπολογιστές είναι στην ομάδα, 10 υπολογιστές. Θα πρέπει ο πρώτος υπολογιστής, για παράδειγμα, να έχει από 0 μέχρι το 1 δέκατο των διευθύνσεων RAM,
και ούτω καθεξής. Δηλαδή χωρίζουμε σε ισόποσα κομμάτια τις διευθύνσεις και τις δίνουμε στους υπολογιστές. Εννοείται τα πρωτόκολλα καταλόγων χρησιμοποιούνται σε συστήματα όπου δεν έχουμε κοινό διάβλο. Αν έχουμε λοιπόν ένα κατανεμημένο σύστημα με κατανεμημένη μνήμη, δηλαδή ένα σύστημα όπου έχουμε πολλούς διαφορετικούς υπολογιστές που όλοι παρέχουν τη μνήμη ως μια ενιαία κοινόχρηστη μνήμη που δεν το συναντάμε αρκετά συχνά, γι' αυτό και δεν συναντάμε αυτούς τα πρωτόκολλα καταλόγων, αλλά ως έννοια πρέπει να το γνωρίζετε, ότι υπάρχει και η συνέπεια που μπορεί να υλοποιηθεί με τους καταλόγους. Και είπαμε κατανεμημένο, είναι καταστάσεις άμα είναι καθαρό ή ακάθαρτο. Βασικό μειονέκτημα είναι η αποθήκευση του καταλόγου, γιατί θα πρέπει να αποθηκεύουμε τους καταλόγους στη RAM. Αν έχουμε λοιπόν πολλές διευθύνσεις, σημαίνει ότι έχουμε μεγάλη κατανάλωση. Αν έχουμε πολλούς υπολογιστές, πολλές διευθύνσεις, καταναλώνουμε πολλά megabyte της RAM για τους καταλόγους. Αυξάνει λοιπόν το μέγεθος της μνήμης. Υπάρχουν κάποιοι συμβιβασμοί, π.χ. να έχουμε λιγότερους επεξεργαστές που μπορούν να μοιράζονται ένα blog και έχουμε περιορισμένους καταλόγους. Αλλά γενικά το να βάζουμε περιορισμού σημαίνει ότι αν μπορούμε να πούμε ότι ένα μπλοκ μνήμης μπορεί να το έχουν πολλοί 6 υπολογιστές, για παράδειγμα, τότε ο 7ος υπολογιστής, όταν θελήσει να διαβάσει αυτό το κομμάτι της μνήμης, θα πρέπει να εκδιωχθεί κάποιος άλλος από την κατοχή αυτού του μπλοκ. Εδώ, τι γίνεται λοιπόν στην περίπτωση παραπάνω από κάποια επεξεργαστές, επιλέγεται ένας επεξεργαστής και ούτω καθεξής, και είναι το γνωστό eviction, όπως και στην κρυφή μνήμη. Στην πράξη, 5 ή 6 είναι μια πολύ καλή τιμή για το ΚΑΠΑ. Το ΚΑΠΑ είναι, είπαμε, ο αριθμός των επεξεργαστών που μπορεί να έχει την ίδια διεύση μνήμης αποθηκευμένη. Δηλαδή, δεν επιτρέπονται όλοι οι επεξεργαστές, όλοι οι υπολογιστές να έχουν αποθηκευμένο το ίδιο μπλοκ για λόγους μικρότερου όγκου στον κατάλογο. Η πληροφορία θα είναι διαμερισμένη στις κρυφές μνήμες. Ένα άλλο πρωτόκολλο καταλόγου είναι της αλυσίδας, αλυσίδωτους καταλόγους, δηλαδή είναι μια λίστα όπου ένας επεξεργαστής δείχνει με pointer στον άλλον επεξεργαστή που έχει αυτό το μπλοκ της μνήμης. Αυτό είναι λοιπόν μια διασυνδεδεμένη λίστα καταλόγου. Αυτό έχει το πρόβλημα ότι αν ένας επεξεργαστής σταματήσει να έχει πρόσβαση σε αυτό το μπλοκ της μνήμης, τότε πώς θα ενημερωθεί όλη η λίστα. Μία λύση είναι να έχουμε διπλά συνδεδεμένη λίστα, όπως αναφέρει ο συγγραφέας, όπου έχουμε ένα δίκτυο και προς τον επόμενο υπολογιστή και προς τον προηγούμενο υπολογιστή, οπότε πολύ εύκολα στέλνουμε ένα μήνυμα και προς την μία κατεύθυνση και προς την άλλη και ενημερώνονται οι λίστες, αυτές οι συνδέσεις της λίστας μόνες τους. Ένα τέτοιο πρωτόκολλο είναι το SCI, Scalable Coherency Interface, με τη διπλή λίστα, και έχει χρησιμοποιηθεί σε κάποιους super computers του παρελθόντος, όπως η QuenNUMA, Convex Exemplar. Βέβαια, σας λέω, όπως σας έχω πει, δεν το βλέπουμε πια αυτό, δηλαδή τέτοιες υλοποιήσεις με πρωτόκολλα καταλόγων δεν τις συναντάμε, τουλάχιστον στα κανονικά εμπορικά συστήματα. Μπορεί σε ερευνητικό επίπεδο να υπάρχουν και κάποιες δημοσχέσεις κλπ, αλλά σε εμπορικά συστήματα δεν τις συναντάμε γιατί έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Ιδιαίτερα σε επίπεδα κλιμάκωσης. Αν αναφερόμαστε σε χιλιάδες επεξεργαστές, πώς μπορούμε να έχουμε πρωτόκολλα καταλόγων για χιλιάδες επεξεργαστές? Είναι πολύ δύσκολο. Καλύτερα να έχουμε πιο χαλαρά μοντέλα συνέπειας μνήμης, όπως σας είχα δείξει στην προηγούμενη διάλεξη, παρά να προσπαθούμε να έχουμε μια αυστηρή συνέπεια που είναι αδύνατο και μη ρεαλιστικό. Σε αυτό το σημείο σταματάω αυτό το κομμάτι, το από το βιβλίο, που μπορείτε και εσείς να το διαβάσετε, και ας σας δείξω σχετικά εντάχει, γιατί τα καλύψαμε όλα αυτά τα θέματα, με την διάλεξη αυτή. Όπως σας είπα, αναφέρεται το πρωτόκολλο MESI, συνέπεια της μνήμης, πολύ σημαντική. Snooping πρωτόκολλα που είχαμε πει, δηλαδή υποκλέπτω τα πρωτόκολλα και παρακολουθούν μια κοινή αρτηρία
Εννοείται ότι αυτά τα πρωτόκολλα μόνο σε κοινή αρτηρία μπορούν να χρησιμοποιηθούν, να μπορούν να αποπτεύουν την κοινή αρτηρία. Και η συνέπεια επιτυχάνεται με όλους τους ελεκτές κρυφής μνήμης να υποπτεύουν την κοινή αρτηρία. Βασικές ιδιότητες, όλες εμφανίζονται όλες οι απαραίτητες συναλλαγές στο διάβλο, write invalidate, write update κτλ. Είπαμε snooping, ατομικός διάβλος, κάτι που δεν είδαμε προηγουμένως, σημαίνει ότι όλες οι φάσεις συναλλαγής μπορούν να συμβούν χωρίς να διακοπούν, δηλαδή έτοιμα για δέσμευση του διάβλου, αποστολή των δεδομένων, κλείσιμο της αίτησης, όλα είναι μια ατομική πράξη. Όταν λέμε τα atomic operation, σημαίνει ότι είναι αδιάσπαστες λειτουργίες και δεν γίνεται να σταματήσουν για κάποιο λόγο από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν. Σταματήσουν μόνο όταν ολοκληρώσουν το έργο τους. Έχουμε bus ordering, δηλαδή υπάρχουν αιτήματα για παραχώρηση διάβλου και αυτό γίνεται μέσω κάποιας προτεραιότητας και κάποιου arbitrary, διαιτησία διάβλου, θέματα που είχαμε δει και στην αρχή των κοινωνικών υπολογιστών, ιδιοκτήτης μιας γραμμής, για παράδειγμα, τις δύο καταστάσεις τις αναλύσαμε, μπαίνουν και ασκήσεις, μπορείτε να δείτε στο e-class σε θέματα εργασιών, θέματα εξετάσεων, γιατί θα κληθείτε στο τέλος της εξετάσεις θεωρίας να επιλύσετε δύο ασκήσεις. Οι δύο ασκήσεις θα πρέπει, ενδεχομένως μπορεί να είναι καταστάσεις που θα πρέπει να δικαιολογήσετε τις πιθανές μεταβάσεις. Υπάρχουν και βίντεο δικά μου στο YouTube που δείχνουν την επίλυση τέτοιων ασκήσεων. Σημαντικά πρωτόκολλα ακύρωσης, είπαμε write invalidate, write update, το MSI των τριών καταστάσεων, το αναλύσαμε, το πρωτόκολλο, το MESI έχει αυτή εδώ τη δομή, κοιτάξτε, modified, shared, invalid, exclusive και δείχνει όλες τις μεταβάσεις, είτε μεταβάσεις που προκύπτουν από τον ίδιο τον επεξεργαστή, είτε μεταβάσεις που προκύπτουν λόγω γεγονότος που συνέβηκε στην κοινή αρτηρία. Βλέπουμε εδώ τις διάφορες καταστάσεις. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα τέτοια πρωτόκολλα, όπως για παράδειγμα, εδώ υπάρχει ανάλυση όλων αυτών των καταστάσεων που σας έδειξα προηγουμένως. Αν καταλάβετε και τις δύο καταστάσεις και τις τρεις καταστάσεις, το να εξηγήσουμε τις τέσσερις καταστάσεις είναι κάτι τετριμένο, πολύ απλό, γιατί όλα βασίζονται στην ίδια λογική. Όπως σας είπα, από δύο καταστάσεις αλλάζουμε, από δύο γεγονότα, είτε από τον επεξεργαστή από τον διάβλο, αλλάζουμε κατάσταση και απλώς πρέπει να ξέρουμε η κάθε κατάσταση σε τι αντιστοιχεί. Υπάρχουν και άλλα πρωτόκολλα, όπως το Dragon, που έχει κάποιες άλλες καταστάσεις, και αυτό έχει τέσσερις καταστάσεις. Τέσσερις καταστάσεις απαιτούν 2 bit στην κάθε κρυφή γραμμή, στο κάθε μπλοκ της κρυφής μνήμης, προκειμένου να έχουμε μία από αυτές τις τέσσερις καταστάσεις. Βλέπετε εδώ αυτό το πρωτόκολλο, το Dragon, κάποιες σχεδιαστικές αποφάσεις, κόστος μνήμης, τώρα εντολές non-temporal κτλ. Είναι κάτι πιο προχωρημένο, θα το δούμε στην επόμενη φορά ή έχουμε ακόμα νομίζω ότι ένα λεπτό. Καλύτερα να το δούμε την επόμενη φορά για να μπορέσω να σας εξηγήσω τη σημαντικότητα του non-temporal. Δηλαδή του temporal σημαίνει τοπικότητα χωρίς τοπικότητα, δηλαδή προσφάσεις χωρίς τοπικότητας. Θα το δούμε την επόμενη φορά. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται το θεωρητικό κομμάτι και θα ανοίξω τώρα το quiz για τους ενδιαφερόμενους. Μπορείτε λοιπόν να συνδεθείτε στο ARC. Θα βάλω 20 δευτερόλεπτα. Είμαστε έτοιμοι, start game.
Okay, μπορείτε να συνδεθείτε. Σε αυτό το σημείο θα κλείσω την καταγραφή και θα παραμείνω δίπλα σας για την ολοκλήρωση του quiz.